Για τους καθολικούς, η καρδιά του Πάσχα μπορεί να χτυπά στο Βατικανό, όπου κάθε χρόνο σειραίουν χιλιάδες πιστοί. Ωστόσο, οι καθολικοί στο Ηράκλειο σπέβδουν τις τελευταίες ώρες για να προσευχηθούν στη μία και μοναδική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Όπως αναφέρει ο εφημέριος του ναού Πατήρ Ντάνιελ, τα τελευταία 6 χρόνια και στην Κρήτη συμπίπτει το Πάσχα των Καθολικών με αυτό των Ορθοδόξων, έπειτα από σχετική άδεια που έχει ληφθεί από το Βατικανό. Από μερικά χρόνια και στην Κρήτη, αλλά περισσότερο από 40 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, το Πάσχα οι Καθολικοί το γιορτάζουν μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Από το 69, από 70 ήταν οι πρώτες επισκοπές που ξεκίνησαν αυτή την παράδοση και από τότε και μέχρι εδώ, μέχρι και την Κρήτη έφτασε αυτή η παράδοση που γιορτάζουμε το Πάσχα μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή όχι με τη Ρώμη, αλλά εδώ με όλους. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μοναδική ημέρα του χρόνου που δεν τελείται θεία λειτουργία, περιγράφει ο πατέρας Ντάνιελ, που είδε πλήθος πιστών να καταφτάνει το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Εκκλησία και να δίνει το παρόν στην ευλογία των πασχαλινών τροφίμων λίγο πριν αυτά φτάσουν στο πασχαλινό τραπέζι. Σήμερα αυτό που είχαμε πριν από λίγο είναι η ευλογία των πασχαλινών τροφίμων, που κάνουμε το πρωί ή το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου. Αυτή είναι παράδοση πιο πολύ πολωνική, επειδή εγώ είμαι Πολωνός και έφερα αυτή την παράδοση εδώ. Οι περισσότεροι που φέρνουν τα τρόφιμα πασχαλινά είναι οι Πολωνοί, αλλά είναι και οι άλλοι ενόρητες που θέλουν να ευλογηθούν τα πασχαλινά τρόφιμα και μετά την ημέρα του Πάσχα να τα φάνε ως σύμβολο σημείο του πασχαλινού γεύματος του Χριστού με τους Αποστόλους. Πάντως, στις 10 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου αρχίζει η πασχαλινή αγρυπνία έξω από το ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Ηράκλειο, με τους ιερείς να διαβάζουν αναγνώσματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου αρχίζει το Πάσχα και για τους καθολικούς σε όλη την Ελλάδα, με τους ίδιους να λένε μετά τις 12 τα μεσάνυχτα «Χριστός Ανέστη».